Τι θα λέγατε σήμερα σε ένα νέο της Ελλάδας που δεν έχει χατζηλίκι να πάρει έστω και κολατσό. Mm. Και πώς αυτό το παιδί θα κάνει όνειρα ώστε να μην πέσει στην παραβατικότητα, Πάτερ. Επειδή εγώ έζησα από το 2000 την προσπάθεια της κυβωτού του κόσμου του πατρός Αντωνίου που όλο του αγώνας ήταν για να γλιτώσει τα παιδιά από την παραβατικότητα και επειδή είδα πόσο είχαν καταστραφεί τα παιδιά από αυτή την παραβατικότητα σε σημείο δηλαδή να είναι και διαγεννητές ουσιών κλπ. Ναι, θεωρώ ότι κάτι που δεν έχουμε καταλάβει καλά είναι ότι εμείς είμαστε οι εκκλησιαστικοί και πνευματικοί πατέρες. Όταν λένε, μας λένε πατέρες, δεν μας λένε πατέρες επειδή μόνο ενδιαφερόμαστε για την ψυχή ενός ανθρώπου, τότε θα ήμασταν άσχημο, θα χωρίζουμε τους ανθρώπους σε λεγόμενη ψυχή και σε σώμα που το είναι όλα ένα. Η Εκκλησία λοιπόν έχει εδώ αποτύχει τελείως να είναι έτοιμη στην περιοχή της να γνωρίζει οποιοδήποτε παιδί δεν έχει να πάρει το στάκι. Είμαστε για κλάματα σε αυτό. Εντάξει. Το να φτιάχνουμε ωραίους ναούς, να επιχρυσώνουμε τα τέμπλα και τα λοιπά, όλα καλά είναι αυτά, αλλά ο Χριστός άμα έρθει δεν θα πάει εκεί, δεν τον ενδιαφέρει, δεν θα μπει. Θα πάει πρώτα ο Χριστός, αν θα πάει, όπως ξέρετε και από αυτό το ωραίο διήγημα του Φώτη Κόντογλου, που έλεγε ο Γιάννης ο Βλογημένος, έλεγε στον Άγιο Βασίλειο, «Δέσποτα, λέει, σήμερα πού να έχει πάει ο Άγιος Βασίλειος να φάει, σε ποια Μητρόπολη, σε ποια εκκλησία, σε ποιο δεσποτικό», το γράφει μέσα ο Κόντογλου. Δεν είχε πάει πουθενά και ο Μέγας Βασιλείος, είχε πάει στο Γιάννη του Βλογημένου το Μαντρί. Εντάξει. Άρα τα παιδιά αυτά είναι τα ευλογημένα παιδιά του Χριστού και της Εκκλησίας. Δεν έχω να πω τίποτα σε αυτά τα παιδιά. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ντρέπομαι και το άλλο που έχω να πω είναι ότι κάνω ό,τι μπορώ. Εάν αυτά είναι 100, να τα κάνω εγώ 99 και ένα να μπορώ να κάνω κάτι. Και όλο τον κόσμο συστήνω να μην κάθεται σιωπηλός, αλλά αν μπορεί να βοηθάει τα 99 αυτά παιδιά. Τα παιδιά, λέει ο Ντοστογεύσκη, ότι είδε παιδιά 9 χρονών να είναι τελείως διεφθαρμένα. Έτσι λοιπόν μπορείς να συναντήσεις παιδιά που είναι 9 χρονών και είναι τελείως διεφθαρμένα. Αλλά και αυτά τα παιδιά που τα έχουμε στα σπίτια και είναι όταν γεννιόνται, τώρα τα παιδιά καθώς θα γεννιόνται θα βγαίνουν μαζί με το κινητό. Δηλαδή καθώς θα γεννιόνται θα έχουν και ένα κινητό στο χέρι. Όταν θα γεννιέθει από τη μήτρα θα κρατάει και το κινητό. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κινητό είναι ένα εργαλείο θανάτου και ζωής. Λέει το Ευαγγέλιο, εδώ σου βάζω αυτό, εις θάνατον και η ζωή. Το ίδιο πράγμα στο βάζω, για θάνατο και ζωή. Διάλεξε και κάντε ό,τι θέλεις. Δυστυχώς, τα κάνουν για θάνατο τα εργαλεία αυτά. Εδώ η πραγματικότητα όταν τα βλέπεις, λες ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν ενδιαφέρεται κανείς για να γίνει τίποτα. Οι χριστιανοί κοιτάνε τις οικογένειές τους να τις γλιτώσουν από τους μεγάλους πειρασμούς που είναι απ' έξω και να μην μπουν οι πειρασμοί αυτοί μέσα, που δεν υπάρχει σπίτι χριστιανικό χωρίς να έχει τους ίδιους πειρασμούς που τραβάνε απ' έξω μέσα. Γιατί δεν κάνουμε τους καλούς, μέσα στην ίδια εποχή ζούμε. Λοιπόν, εκείνο που θεωρώ είναι ότι, να σας πω εγώ μια ιστορία απλόστατη. Πήγα στην Ελβετία γιατί έπρεπε να σφραγίσω το διαβατήριό μου και εκεί στην Ελβετία από μακριά με βλέπει ένα Ελληνόπουλο και με πλησιάζει σιγά σιγά. Μου λέει «Γεια σας, γεια σου». Του λέω «Αχ, τι ωραία, μιλάς ελληνικά», αλλά είχε αυτή το «Tenation» την προφορά. Λέει «Ναι, μιλώ, είσαι Έλληνας». Λέει «Είμαι Έλληνας, ναι». «Τι κάνεις», μου λέει «Πάτερ, έχω παντρευτεί, έχω ένα παιδάκι, σχεδόν πεινάμε στο σπίτι μας, αγωνιζόμαστε, διότι μπορεί να παίρνουν κάποια χρήματα, αλλά δίνουν τόσα έξοδα που τους έρχεται χειρότερα από ότι στην Ελλάδα οι φοιτούντες και εργαζόμενοι». Λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν κουβεντιάσαμε και αυτό το παιδί ήταν από αυτά ένα που μου είπε «Πάτερ», μου λέει «Εγώ είμαι αβάπτιστος, δεν έχω βαπτιστεί». Του λέω «Να έρθω σπίτι σου». Εκεί. Από την πρεσβεία του λέω «Πάμε σπίτι σου». Πάμε στο σπίτι του, εκεί είχε ένα ποτάμι. Μου λέει ο άνθρωπος, μπήκαμε στο σπίτι, φώναξε και αυτός τη γυναίκα του. «Πώς λένε τα αποστολικά χρόνια». Είπαμε δύο λόγια. Του λέω «Λάδι έχεις». «Έχω», μου λέει. «Πάμε στο ποτάμι να σε βαπτίσω». Μου λέει «Δεν θέλω τίποτε παραπάνω, Πάτερ. Εμένα», μου λέει, «όπως σας έβλεπα από μακριά, μου κάνατε εντύπωση». Μακριά. Και λέω «Θα πάω να του μιλήσω». Βέβαια φοράγαμε ταράσα, γιατί δεν τα βγάζω εγώ ταράσα. Παντού όπου πάω, πάω μόνο ταράσα.
Λοιπόν, τι έγινε με αυτό. Αυτό ήταν ένα παιδί δυσκολεμένο, είχε κάνει αγώνες και τα λοιπά. Δεν το είχε βοηθήσει κανείς. Είχε πάει σαν επίσκοπο και του είπε: «Σας παρακαλώ, δώστε μου μια μικρή βοήθεια να τελειώσω τις σπουδές μου». Και του είπε αυτός: «Δεν τα έχουμε, εξάλλου δεν είσαι και στην εκκλησία, δεν σε βλέπουμε συχνά. Αντιλαμβάνεστε?» Και αβάφτιστος είχε μείνει, γιατί και οι γονείς του φαίνεται, ποιος ξέρει τι πνεύμα θα είχαν, και τελικά στην Ελβετία τον περίμενε ο Χριστός. Άρα, τι θέλω να σας πω με αυτό. Εμείς πρέπει όπου περνάμε να αγιάζουμε τον τόπο. Με τον τρόπο μας, με τη συμπεριφορά μας, με την καλοσύνη μας. Και οι αμαρτίες μας ακόμα, μας τα συγχωρούν οι άνθρωποι. Όταν βλέπουν έναν άνθρωπο που αγωνίζεται και τα λάθη του ανθρώπου, τα συγχωρούν οι άνθρωποι. Ξέρετε ποιοι δεν τα συγχωρούν? Οι φονταμενταλιστές χριστιανοί. Υπάρχουν, σας έχω πει και το λέω συνέχεια, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, οι σκεπτόμενοι και οι φονταμενταλιστές, οι φανατικοί. Λοιπόν, οι φανατικοί, να ξέρετε, σε όποιο μέρος του κόσμου ποτέ δεν μπορούν να συγχωρέσουν τον εαυτό τους. Εμείς πρέπει να είμαστε σκεπτόμενοι και στην εκκλησία και παντού. Οι σκεπτόμενοι θα τα καταφέρουν. Εκείνοι που είναι φανατικοί σε όλα τα μέρη, είναι οι λίγοι θα εξαφανιστούν κιόλας. Δεν μπορεί να ζήσει αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορούμε να δούμε ένα παιδί να μην έχει να φάει. Εδώ μια φορά ήμασταν κάπου σε ένα σπίτι, είχαν ένα ωραίο τραπέζι, πολύ μεγάλο τραπέζι, ωραιότατο τραπέζι κτλ. Και καλέσανε και έναν Άγιο να φάει. Αυτό έγινε στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, και πήγε και ο Άγιος εκεί. Και πήγε προηγουμένως ένα παιδί, καλή ώρα πώς μου είπες, και τους είπε: «Δώστε μου λίγο φαγητό που δεν έχω να φάω». Του λένε: «Φύγε, φύγε, τώρα έχουμε μια ψαρούκλα βραγμένη, περιμένουμε τον Άγιο τάδε». Λοιπόν, και έφυγε το παιδί, το διώξανε. Και μετά πάει ο Άγιος και του λένε: «Έχουμε μια πολύ ωραία σούπα». Λέει: «Ναι, καλέ», λέει, «με τρώνε λίγο τα πόδια μου». Και βγάζει ο Άγιος τις κάλτσες, τις καλτσούλες, τα κάλτσα αυτά τα παλιά που ήταν η φαντά. Και ανοίγει τη σούπα και το ρίχνει μέσα. Πάθανε εκείνοι που τον είχαν καλεσμένο. Και τους λέει ο Άγιος: «Το παιδί», λέει, «που θα ήταν ο Χριστός, το διώξατε, γιατί θα ερχόμουν εγώ. Φάτε το τώρα τη σούπα όλοι, θα φάτε όλοι, εάν δεν φάτε εσείς θα φάω εγώ». Και του βάλανε αυτό, αυτοί δεν τρώγανε, και έφαγε από το πιάτο αυτό για να τους δείξει ότι ούτε τα τσαπράζια μας δεν είχαν αξία και εσείς διώξατε το παιδί. Άρα, το ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν τέτοια παιδιά, να ξέρετε, είναι το μεγάλο ζητούμενο από το Χριστό στην Εκκλησία όταν θα έρθει η ώρα. Λένε μερικοί: «Μα δεν μπορούμε να τα δούμε όλα». Δεν πειράζει. Δέστε πέντε να δείτε. Και αυτά τα πέντε θα πούνε στους άλλους 100 ότι η Εκκλησία, κατάλαβες, συμπαραστέκεται. Εντάξει. Διότι η Εκκλησία έχει κάνει. Η Εκκλησία, άμα πάει ένας μια μάνα και πει: «Έκανα έκτρωση», θα τη βάλουν κανόνα να μην κοινωνήσει. Εάν όμως η Εκκλησία δει τον εαυτό της ότι ένα παιδί που το γέννησε μια γυναίκα με χίλιες δυσκολίες το βάφτισε η Εκκλησία και δεν ρώτησε ποτέ τι κάνει, αλλά του έχει κάνει πνευματική έκτρωση, δεν βάζει κανόνα στον εαυτό της να μην κοινωνήσουν ούτε αυτοί που λειτουργούν. Διότι το βρήκε το παιδί αυτό που βάφτισες. Πόσα, σας πει, εσείς έχετε παιδιά. Τα βαφτίσατε. Επειδή να έχετε κάποια σχέση με την Εκκλησία, ρωτάνε οι παπάδες τι κάνετε. Αυτοί που πάνε κατά κόρον, ξαναπαίρνει ο παπάς ένα χρόνο τηλέφωνο, αφού τα έχει γραμμένα, και θα σας πει: «Τι κάνετε, ζείτε. Ζείτε, το παιδί είναι καλά στην υγεία του». Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό θα φάμε ογνούς και μη ποιή σας, δαρίσετε πολλά. Γι' αυτό είναι και το Ευαγγέλιο. Τα είπε ο Χριστός. Πόσο το είπε στους Φαρισαίους εκεί πέρα. Ουέ στους Φαρισαίους, αποδεκατούτε το ιδίως μου και το κείμενο και αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου. Την κρίση και το έλεος. Το έλεος. Εδώ νομίζετε στην αρχαία Αθήνα εδώ πέρα η Αθήνα ήταν σοφή πολύ. Και δεν είχαν μόνο ναό το αγνώστο Θεό. Τον άγνωστο Θεό τον είχαν σε μια διασταύρωση κάτω. Απάνω στην Ακρόπολη είχαν βωμό δια το έλεος. Είχαν βωμό για το έλεος. Δηλαδή δεν ξέρανε ποιος Θεός είναι αυτός, αλλά είχαν βωμό ολόκληρο αφιερωμένο στο έλεος. Αυτά δεν τα μάθαμε ποτέ στα σχολεία. Για να δεις πως πραγματικά ο Ελληνισμός δίνει ένα χέρι με τον Χριστό.
Διότι είχαν, πώς το λένε, ενώ θα σου πούνε είχαν για την Αφροδίτη, είχαν για τον Άρκισο, θα σου πούνε. Ναι, ποτέ δεν θα σου πούνε ότι είχαν και ένα βωμό για το Έλεος και την Εσπλαχνία. Και όταν ζητήσανε οι Ρωμαίοι να φτιάξουν εδώ θέατρο για να σκοτώνονται οι άνθρωποι όπως κάνανε στην Κόρινθο και όπως παντού τα ξέρετε τους μονομάχους, τους είπε ο φιλόσοφος που υπήρχε την εποχή εκείνη, τους λέει αφού γκρεμίσετε το ναό του Ελέου, το βωμό του Ελέους, φτιάξτε τέτοια ρωμαϊκή αρένα μέσα στην Αθήνα. Βλέπετε ότι πραγματικά χρειάζεται πολύ μόρφωση, όχι μόρφωση, πολύ ανάγνωση και πολύ εμπέδωση για να δεις πού πέρασαν οι άνθρωποι για να γίνουν αυτά.